βλέπουμε την κωδικοποίηση που έχουμε ακολουθήσει για να αποδώσουμε ένα μοναδικό κωδικό σε κάθε έναν από τους 8 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αυτή η κωδικοποίηση βρίσκεται, η εικόνα αυτή βρίσκεται στο σενάριο του προβλήματος, το οποίο συνοδεύει το μάθημα. Στα γρήγορα σας λέω ότι εδώ βλέπουμε ότι ο Ερμής έχει το κωδικό 000, η Αφροδίτη το κωδικό 001, η Γη το κωδικό 010 κλπ. Το σενάριο προβλέπει ότι στην επιφάνεια ενός από αυτούς τους πλανήτες μπορεί να προσεδαφιστεί ένα διαστημόπλαιο το οποίο έρχεται από ένα σύστημα πλανητικό έξω από το δικό μας. Και εμείς με αυτή την κωδικοποίηση, την οποία έχουμε φροντίσει να την έχουμε μεταδώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο στο σύμπαν, έχουμε διευκολύνει τους επισκέπτες μας να αναγνωρίσουν τον πλανήτη στον οποίο βρίσκονται, στον οποίο ήρθαν. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το διαστημόπλοιο βρίσκεται μόλις έχει... Το διαστημόπλοιο μόλις έχει προσεδαφιστεί και πρόκειται να ακολουθήσει μια διαδικασία αναγνώρισης, η οποία συνίσταται στο εξής. Αν αυτός ο στήλος βρίσκεται ολόκληρος μέσα στην πράσινη περιοχή, τότε δηλώνει τη θέση 1. Αν βρίσκεται ολόκληρος μέσα στην κόκκινη περιοχή, δηλώνει τη θέση 0. Αν βρίσκεται, για παράδειγμα, αν θέσω τους στήλους έτσι, ο κωδικός τον οποίο περιγράφει είναι ο 101. Αν πάμε στο χάρτη με τους κωδικούς των πλανητών, θα δούμε ότι ο πλανήτης Κρόνος έχει το κωδικό 101. Η πληροφορία αυτή έχει ψηφιοποιηθεί μέσα στο πρόγραμμά μας με τον εξής τρόπο. Βλέπουμε εδώ ότι ο πρώτος πλανήτης, ο Ερμής, έχει τοποθετηθεί σε αυτήν εδώ τη λίστα στην πρώτη θέση. Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πλανήτης και έχει τοποθετηθεί σε αυτή τη λίστα στη δεύτερη θέση κτλ. Έτσι έχουμε φτιάξει μια λίστα με 8 θέσεις και σε κάθε θέση της λίστας βρίσκεται ο πλανήτης σύμφωνα με τη σειρά που βλέπετε εδώ. Για παράδειγμα, ο τρίτος πλανήτης εδώ είναι η Γη, ο τρίτος πλανήτης στη λίστα είναι η Γη. Αυτό θα μας βοηθήσει στη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, της ανάγνωσης του μηνύματος που θα κάνει το διαστημόπλοιο αποτιμώντας τη θέση των τριών στήλων. Ας δούμε πώς θα αρχίσουμε την εφαρμογή μας. Όταν ολόκληρος ο στήλος βρίσκεται μέσα σε αυτή τη θέση, είπαμε ότι θα πρέπει να δηλώνει την τιμή 0, ενώ όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση θα πρέπει να δηλώνει τη μορφή 1, την τιμή 1. Για να αποφύγουμε λάθη που έχουμε να κάνουν με την όχι σαφή θέση του στήλου, έχουμε προνοήσει έτσι ώστε η εφαρμογή να μην αποδέχεται την τοποθέτηση ενός στήλου σε αυτή την περιοχή, του κόκκινου στήλου για παράδειγμα σε αυτή την περιοχή, ή την τοποθέτηση του κόκκινου στήλου οπουδήποτε μέσα σε αυτή την περιοχή. Έτσι λοιπόν θα τον περιορίσουμε έτσι ώστε να αγγίζει την γραμμή κόκκινου χρώματος και να είναι ολόκληρος μέσα στην κόκκινη περιοχή ή να βρίσκεται μέσα στην πράσινη περιοχή δηλώνοντας την τιμή 1, αλλά πάλι θα πρέπει να κουμπάει την κόκκινη γραμμή. Καθώς θα έρχεται το διαστημόπλοιο, τότε εμείς θα φροντίσουμε να σταματήσει ακριβώς εδώ. Θα υποθέσουμε τότε ότι θα ανοίξει αυτό το παραθυράκι και θα βγάλει το κεφάλι του ένας εξωγήινος και με τα ηλεκτρονικά του μάτια θα μπορέσει να μετρήσει την απόσταση που έχει από το στήλο. Έτσι λοιπόν, αν η απόσταση είναι μεγάλη, αν βρίσκεται δηλαδή στην πράσινη περιοχή όπως είπαμε θα δηλώνει το 1, αν είναι μικρότερη, αλλά αν βρίσκεται ολόκληρο μέσα στην κόκκινη περιοχή θα είναι το 0. Φυσικά η απόσταση θα πρέπει να μετρηθεί όχι όταν ο στήλος είναι εδώ, ούτε όταν αυτός ο στήλος είναι εδώ ή εδώ, θα πρέπει να μετρηθεί
έρθει σε αυτή τη θέση, η απόσταση τότε είναι ελάχιστη και η τιμή μας είναι αξιόπιστη. Όταν λοιπόν και οι τρεις στήλοι τοποθετηθούν σε σωστές θέσεις, αυτό δεν είναι μια σωστή θέση, ούτε αυτό είναι μια σωστή θέση, ούτε αυτό είναι μια σωστή θέση και θα φροντίσουμε να μην τις δέχεται το πρόγραμμά μας. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, όταν τοποθετηθούν τελικά σε σωστή θέση, τότε θα φροντίσουμε να δουλέψει ο πρώτος αυτοματισμός της εφαρμογής μας, ο οποίος συνίσταται στο γεγονός ότι το διαστημόπλιο, το οποίο δεν θα έχει αρχίσει την κίνηση του μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα αρχίσει να κινείται. Ας δούμε πώς θα γίνει αυτό. Ας επιλέξουμε το κόκκινο στήλο και εμείς θα ζητήσουμε από το πρόγραμμά μας να αντιδρά σε όλες τις περιπτώσεις που η στήλη είναι με λάθος τρόπο τοποθετημένη. Θα το κάνουμε με τον εξής τρόπο. Ένα στήλος για να είναι σε σωστή θέση θα πρέπει να αγγίζει την κόκκινη περιοχή, την κόκκινη ταινία, την κόκκινη γραμμή, να μην αγγίζει την γκρι περιοχή και να μην αγγίζει και αυτή την περιοχή. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε περιορισμό, δεν πρέπει φυσικά να πάει και εδώ, αλλά όπως βλέπετε εδώ δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή, οπότε ο περιορισμός αυτός ήδη καλύπτεται από τους τρεις προηγούμενους που σας ανέφερα. Ας δούμε αναλυτικά πώς θα κατασκευάσουμε το σενάριο σε αυτό το στήλο. Θα το πούμε λοιπόν να επαναλαμβάνει συνέχεια ένα μήνυμα λάθος. Θα λέει λοιπόν συνεχώς έχει τοποθετήσει λάθος το κόκκινο στήλο. Μέχρι πότε θα το λέει αυτό? Θα πρέπει να λέει αυτό το πράγμα, αυτό το μήνυμα, μέχρι ο στήλος μας, ο κόκκινος στήλος, να αγγίξει το κόκκινο χρώμα, που είναι το χρώμα της κόκκινης ταινίας, και να μην ισχύει ότι έχω τρεις περιπτώσεις και αυτό φροντίζω, δείτε, φροντίζω να φτιάξω τρεις προτάσεις οι οποίες θα συμπλέκονται μεταξύ τους με το και. Αναφέραμε πριν τους τρεις περιορισμούς, ο περιορισμός 1 και ο περιορισμός 2 και ο περιορισμός 3 θα συνδέσουν αυτή τη σύνθετη πρόταση. Το μήνυμα λοιπόν αυτό θα βγαίνει μέχρι ο στήλος ο κόκκινος να αγγίσει το κόκκινο χρώμα και να μην ισχύει ότι αγγίζει το γκρι χρώμα, δεν θέλουμε να είναι εκεί, και να μην ισχύει ότι αγγίζει το λαδί χρώμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην τοποθέτηση των blocks, γιατί διαφορετικά μπορεί να τα αποδιοργανώσουμε εδώ, να νομίζουμε ότι τα έχουμε κάνει σωστά, ενώ η σφαρμολόγηση έχει γίνει λάθος. Θα μικρύνουμε λίγο για να βλέπουμε καλύτερα το σενάριο. Ας πάμε να δούμε ότι πράγματι έχουμε συνδέσει σωστά τις τρεις προτάσεις. Μπορείτε να το μεγαλώσετε λιγάκι. Λοιπόν, ακόμα μια φορά. Η πρώτη πρόταση θα πάει εδώ, η δεύτερη θα πάει εδώ, η τρίτη θα πάει εδώ. Δείτε ότι έχουμε φτιάξει χώρο για να συνδεθούν οι τρεις προτάσεις. Πρώτη πρόταση, δεύτερη, τρίτη. Πάντα φέρνω τα μπλοκάκια από τα δεξιά προς τα αριστερά, διαφορετικά ή δεν θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους ή δεν θα τοποθετηθούν σωστά. Συνθέτω και την πρόταση και τοποθετώ
Στη συνέχεια, πρέπει να προσέξουμε πώς θα μεταφέρουμε την πρόταση. Όλοι αυτοί, αν την πιάσουμε λάθος, θα βλέπετε ότι θα την χαλάσουμε. Άρα θα την πιάσουμε από ένα σημείο το οποίο ανήκει στο πρώτο μπλοκ που βάλαμε. Θα την βάλουμε εδώ στη θέση της. Θα περιμένουμε να αγγίξει, να γίνει, να φωτιστεί ο χώρος αυτός. Και στη συνέχεια παίρνουμε αυτό το μπλοκ και το βάζουμε στη θέση. Τώρα, μεγαλώστε το λιγάκι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο εξής. Εδώ βλέπετε, και θα τη δούμε και στο αληθινό σενάριο. Κάνουμε ένα κλικ εδώ. Όταν ξεκινάμε το πρόγραμμά μας, την εφαρμογή μας, εκτελείται μια ομάδα εντολών. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομάδα εντολών. Γι' αυτό την έχουμε κρύψει μέσα σε ένα set εντολών που λέγεται αύξηση πυράβλου στον πλανήτη. Με αυτό δεν θα ασχοληθούμε καθόλου, δεν είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Απόδοση λοιπόν τιμώνει στις μεταβλητές. Μπορείτε να το εξηγήσετε στους μαθητές. Χρησιμοποιούμε κάποιες μεταβλητές για να δουλέψει η εφαρμογή. Αποδίδουμε αρχικές τιμές. Είναι αυτονόητη η επιλογή που γίνεται εδώ. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Όταν όμως ολοκληρωθούν αυτές οι ενέργειες, θα μεταδοθεί από αυτό το αντικείμενο στα άλλα αντικείμενα της εφαρμογής το μήνυμα μετάδοση έναρξης αναγνώρισης του πλανήτη. Σας θυμίζω ότι ένα μήνυμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέλουμε εμείς. Πατώντας δε ο μήνυμα, το γράφουμε. Εδώ λοιπόν έχω γράψει εγώ μετάδοση έναρξης της αναγνώρισης του πλανήτη. Αυτό το μήνυμα το λαμβάνουν όλα τα αντικείμενα της εφαρμογής. Όταν ο κόκκινος στήλος λάβει αυτό το μήνυμα, θα εκτελέσει αυτό το σενάριο. Και όταν το ολοκληρώσει αυτό το σενάριο, όταν τοποθετήσουμε σωστά τον κόκκινο στήλο, τότε παίρνει τη μεταβλητή έλεγχο σωστή τοποθέτηση στήλων από όποια τιμή τη βρει και την μεταβάλλει κατά ένα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και ο μπλε στήλος και ο κίτρινος στήλος. Δείτε ότι η μεταβλητή αυτή θα πρέπει φυσικά να ξεκινάει από το 0. Η μεταβλητή έλεγχο σωστής τοποθέτησης στήλων ξεκινάει από το 0. Οπότε όταν ολοκληρωθεί η σωστή τοποθέτηση του κόκκινου στήλου, αυτή η επανάληψη δεν θα γίνεται πια. Και ο έλεγχος σωστής τοποθέτησης στήλων θα αυξήσει τη μεταβλητή αυτή κατά ένα. Το ίδιο θα γίνει και από αυτόν τον στήλο, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Το ίδιο θα γίνει και από τον κίτρινο στήλο. Οι στήλοι μπλε και κίτρινος δεν έχουν ακόμα κώδικα, θα τους πάμε τον κώδικα με μια απλή αντιγραφή. Έτσι λοιπόν, όταν και οι τρεις στήλοι έχουν πάει στη σωστή θέση, αυτή η μεταβλητή που αρχικά ξεκίνησε από το 0 θα έχει γίνει 3. Τότε ο υπολογισμός της ταυτότητας του πλανήτη θα είναι εύκολος και θα είναι δυνατός και θα αφήσουμε το διαστημόπλιο να κινηθεί για να ολοκληρώσει την αναγνώριση και να φτάσει στο τέλος της διαδρομής αναγνώρισης που είναι αυτή η μαύρη λωρίδα. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε αυτό το μπλοκ που λέει περίμενε όσπου. Η μεταβλητή έλεγχο σωστής τοποθέτησης να πάρει την τιμή 3. Όταν συμβεί αυτό, θα πρέπει να κινηθεί προς την κόκκινη γραμμή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε το σε των εντολών που ορίζει την κίνηση μέχρι την κόκκινη γραμμή. Και όταν φτάσει στην κόκκινη γραμμή, μεγαλώστε λίγο εδώ. Όταν φτάσει στην κόκκινη γραμμή, όταν φτάσει με αυτόν τον τρόπο, τότε αν ο στήλος βρίσκεται σε αυτή τη θέση που δηλώνει το 0, στη μεταβλητή αυτή θα πρέπει να αποδοθεί η τιμή 0. Αν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στην τιμή αυτή θα πρέπει να αποδοθεί η τιμή 1.
Όταν τελειώσουμε την αναγνώριση της θέσης του κόκκινου στήλου, θα πρέπει να συνεχίσει την κίνηση μέχρι τη μπλε γραμμή, να σταματήσει εκεί και να αποτιμήσει τη θέση του μπλε στήλου με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα κάνει και για τον κίτρινο στήλο και τότε θα πάει εδώ. Όταν φτάσει εδώ, έχοντας αποθηκεύσει σε αυτές τις μεταβλητές τις τρεις τιμές, έχοντας συνθέσει δηλαδή τον κωδικό του πλανήτη 011 για παράδειγμα, θα πρέπει μετά να τον αποκωδικοποιήσει. Χρησιμοποιώντας τη λίστα την οποία είδαμε, θα το δούμε αυτό βέβαια στη συνέχεια, θα πρέπει να βρει το όνομα του πλανήτη στο οποίο έχει προσελαφιστεί. Ας φτιάξουμε το κομμάτι, ας συνθέσουμε σωστά τις λειτουργίες του διαστημόπλοιου. Περίμενος που έλεγχος σωστής τοποθέτησης στήλων να γίνει 3, κινήσουμε μέχρι την κόκκινη γραμμή και υπολόγισε την τιμή που ορίζει η θέση του κόκκινου στήλου. Κίνηση μέχρι την κίτρινη γραμμή, μέχρι την μπλε γραμμή. Και υπολογισμός της θέσης που ορίζει. Και κίνηση μέχρι την κίτρινη γραμμή. Υπολογισμός. Στη συνέχεια υπολογισμός της ταυτότητας του πλανήτη και κίνηση μέχρι το τέλος της διαδρομής. Δείτε, εκτός από τη διαδικασία κίνηση μέχρι το τέλος της διαδρομής που την έχουμε φτιάξει για να δούμε την κίνηση του διαστημοπλοίου όταν ολοκληρωθεί η σωστή τοποθέτηση των στήλων, αυτές τις τρεις ομάδες εντολών, τις τρεις διαδικασίες, όπως λέμε στην πληροφορική, δεν τις έχουμε ορίσει ακόμα, γιατί θα το κάνουμε αυτό στο επόμενο μάθημα. Ας βάλουμε όμως εδώ, εφόσον λοιπόν είναι κενές, απλώς όταν έρχεται η σειρά κάποιος να εκτελεστεί, δεν θα εκτελείται τίποτα και θα φτάνουμε σε αυτήν που απλώς κινείται με τον τρόπο που θα δείτε από εδώ μέχρι εκεί, μέχρι την κόκκινη γραμμή. Ας πάμε τώρα να δούμε πώς αντιγράφουμε τις τιμές. Παίρνουμε αυτό το αφήνουμε πάνω στο στήλο, το κώδικα ήθελα να πω. Κάνουμε μια αλλαγή επειδή ο στήλος είναι μπλε. Πατάμε εκεί και αλλάζουμε αυτό το χρώμα σε μπλε. Και έχει τοποθετήσει λάθος το κόκκινο στήλο, αλλάζουμε το μήνυμα, έχει τοποθετήσει λάθος το μπλε στήλο. Κάνουμε την αλλαγή για το κίτρινο χρώμα και έχει τοποθετήσει λάθος το κίτρινο στήλο. Ας δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μεγαλώνουμε την επιφάνεια του έργου, βάζουμε και τους τρεις στήλους σε λάθος θέση. Πατάμε το έργο να ξεκινήσει. Βλέπετε καταρχήν ότι το διαστημόπλοιο έχει πάει στη σωστή, ξεκινάει από την αρχή. Είναι εδώ. Αυτό μπορείτε να δείτε, είναι η πρώτη διαδικασία που εκτελείται στο σενάριο της πράσινης σημαίας του διαστημόπλοιου, που λέει άφηξη του πυράβλου στον πλανήτη. Έχει τοποθετήσει λάθος τον κόκκινο στήλο. Παίρνω το στήλο, τον βάζω εδώ. Δεν χάνεται το μήνυμα. Συνεχίζει να υπάρχει σε όλες τις λάθος θέσεις. Και αυτή είναι μια λάθος θέση. Και αυτή είναι μια λάθος θέση. Έχουμε κάνει κάποιο λάθος, πρέπει να το διορθώσουμε. Πάμε να δούμε το λάθος. Πάμε λίγο να διορθώσουμε το λάθος. Αποσυναρμολογούμε το σενάριο. Όχι, δεν ήταν λάθος. Έβγαινε το μήνυμα, απλώς έβγαινε σε λάθος θέση και δεν φαινόταν. Είναι λόγω της ανάλυσης του υπολογιστή. Αυτό βάλουμε ξανά. Ας εκτελέσουμε πάλι το σενάριο. Έβγαινε και πριν, απλώς δεν το βλέπω. Τώρα είναι στη σωστή θέση.
είναι σε λάθος θέση, είναι σε σωστή θέση. Δεν βγαίνει πια το μήνυμα. Ας δούμε και αυτό εδώ. Ωραία. Είδατε ότι ξεκίνησε αμέσως την κίνησή του, γιατί προφανώς η μεταβλητή έλεγχος της τοποθέτησης των πλανητών πήρε τη Δημητρία. Ας το δούμε αυτό εμφανίζοντας και τη μεταβλητή, πηγαίνοντας στα δεδομένα, έλεγχος σωστής τοποθέτησης. Ας αποσυναρμολογήσω το σενάριο, να δούμε πώς συμπεριφέρεται αυτή η μεταβλητή. Είναι εκεί, δεν πειράζει. Ξεκινάμε την εφαρμογή, βλέπουμε ότι η μεταβλητή παίρνει την τιμή 0. Κάθε φορά που βάζω ένα στήλο σε σωστή θέση, αυξάνεται κατά 1. Όταν δεν τον βάζω σε σωστή θέση, δεν έχουμε μεταβολή. Αλλάζει εδώ, αλλάζει και εδώ. 3 και ξεκινάει. Η τεχνική αυτή για τον έλεγχο της εκτέλεσης προαπαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να αρχίσει κάποιο αντικείμενο τον κώδικά του, είναι μια κλασική τεχνική που τη χρησιμοποιούμε σε εφαρμογές αυτοματισμού real-time. Μια κλασική τέτοια εφαρμογή real-time είναι αυτή κατά την οποία περιμένουμε πρώτα να συγκεντρωθούν σε μια πλατφόρμα όλα τα θέματα που απαιτούνται και μετά να έρθει το φορτηγό για να πάρει την πλατφόρμα. Αυτό ακριβώς έχουμε εφαρμόσει και εδώ. Αν δεν γινόταν αυτό, θα υπήρχε ο κίνδυνος να πάει το φορτηγό που πρόκειται να πάρει την πλατφόρμα και να την φορτώσει ενώ αυτή είναι άδεια. Έτσι εξασφαλίζουμε με αυτή την απλή τεχνική και με τη χρήση της μεταβλητής έλεγχο σωστής τοποθέτησης στυλών να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο η εφαρμογή μας αυτό που θέλουμε. Είναι μια κλασική τεχνική αυτοματισμού και το συγκεκριμένο σενάριο μας προσφέρει τη δυνατότητα να εξοικειωθούμε με αυτή. Εδώ τελείωσε το πρώτο μας μάθημα.